Με τα κλασικά, μας πεις δύο λόγια. Λοιπόν, σήμερα 6 Σεπτεμβρίου αποφασίσαμε μαζί με την ομάδα με τα κλασικά οχήματα της Κεφαλονιάς να κλείσουμε τον κύκλο που ανοίξαμε την Πρωτομαγιά με τις βόλτες μας και την ομαδική έτσι, πορεία που είχαμε όλο το καλοκαίρι. Πραγματοποιήσαμε πολλές εξόδους, εκτός από την Πρωτομαγιά που πήγαμε στο Φυσκάρδο, πήγαμε και στο Λιξούρι, στο Ξύ, στη Σκάλα και στην Αγία Ευθυμία και τη Σάμπη. Σήμερα κλείνουμε το καλοκαίρι μας με αυτή την ωραία εκδήλωση και έκθεση στην ουσία αυτών όλων των συλλεκτικών αυτοκινήτων που καταφέραμε και μαζέψαμε. Στην σημερινή έκθεση επίσης παρουσιάζουμε και κάποια μηχανάκια και επίσης και κάποια ποδήλατα συλλεκτικά τα οποία ο συγκεκριμένος συλλέκτης θα έχει από μικρό παιδί. Πόσα αυτοκίνητα είναι συνολικά? Αυτή τη στιγμή είμαστε 20 αυτοκίνητα και περιμένουμε και επίσης και άλλα αυτοκίνητα να έρθουν στην πορεία τα οποία δεν μπορούσαν να βρεθούν από την αρχή μαζί μας. Γιατί χρονολογία λέμε ότι είναι τα χρονολογούνται κάποια οχήματα? Ξεκινάμε από το 1930 με το Ford Class Alpha και φτάνουμε μέχρι το 1973, το πιο καινούριο. Ωραία, μια χαρά. Θα έχει συνέχεια όλο αυτό? Αυτό όλο θα έχει συνέχεια, ανάλογα βέβαια και με τον κόσμο εδώ που συμμετέχει. Σήμερα η σημερινή παρουσία είναι μόνο από Κεφαλονίτες, δεν συμμετέχει κανείς από Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα μαζευτούν, θα έρθουν κι άλλοι. Είναι τα μηνύματα που παίρνεις από τον κόσμο, από την ανταπόκριση του? Μας ενθαρρύνει πολύ και ο κόσμος με τη δουλειά που κάνουμε. Επίσης εδώ η Σκαραβέη κανονικά, σήμερα καταφέραμε 3 να είμαστε. Έχω βρει στην Κεφαλονιά γύρω στα 17 Σκαραβαίους. Το επόμενο ραντεβού για τους Σκαραβαίους, τώρα μια και το έφερε κουβέντα, θα είναι στις 19 Οκτωβρίου που κλείνουμε ένα χρόνο σαν κλαμπ Σκαραβαίου. Εκεί ελπίζουμε να έρθουν και Σκαραβαίοι και από άλλα μέρη της γύρω περιοχής, από Πελοπόννησο και από Ζάκη, όχι από Λευκάδα. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ.